αναφορά στη μεγάλη συζήτηση που εκτείνεται από τον όρο επιστήμη μέχρι την επιστημονοσύνη εν μέσω τεκτονικών αλλαγών που επιφέρουν οι τεχνολογικές προκλήσεις και οι λεγόμενες μετακοινωνίες, έκαναν επιστήμονες που μίλησαν στις αντιθέσεις της Κρήτη TV και το Γιώργο Σαχίνη με αναφορά στις προκλήσεις για την πολιτική, την οικονομία, αλλά και τις ίδιες τις κοινωνίες και το μετασχηματισμό τους. Στην ουσία ο άνθρωπος σκέφτεται με λέξεις, δεν τις χρησιμοποιεί μόνο για να συνομιλήσει, να ανταλλάξει πληροφορίες. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει πραγματικά να καταστρέψει το ανθρώπινο πνεύμα, πρέπει να βγάλει από την λέξη το νόημά της. Και έτσι ξαφνικά δεν νομίζω ότι έχει κανένας δαλγά για τα δικαιώματα στη μητρότητα του κυρίου Μπάμπη, ας πούμε. Καθόλου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια λογική. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται από τη λέξη μητρότητα, ναι, μάλλον από τη λέξη μητέρα, να αφαιρεθεί η μητρότητα. Δεν είναι αναγκαία η μητέρα στη μητρότητα. Από την πατρότητα να πατέρας, δεν πολύ χρειάζεται. Από την χώρα που είναι πατρίδα πρέπει να γίνει χώρος. Και έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε μια χταρμαδοποίηση. Χρειάζεται να μην υπάρχει ανάλογο φρόνημα. Στο πλαίσιο της εκπομπής, ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας Δημήτρης Κούβελας, άλλοτε εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και επικεφαλής της κίνησης Πνοή Δημοκρατίας, μίλησε για τη δημόσια υγεία και τα νέα δεδομένα από τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και την μοντελοποίηση των κοινωνιών που διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο διαβίωσης για το σύγχρονο άνθρωπο. Συνδυάζονται προηγμένοι τομείς τεχνολογικοί μαζί με πιο καθυστερημένους αρχαϊκούς τρόπους, να το πω έτσι, καταποίησης και εκμετάλλευσης τεράστιων πληθυσμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την κρύβουν κάτω από ένα επιθετικό επιστημονισμό ότι οι ειδικοί, οι επιστήμονες κτλ. Έχουν τα ηνία στα χέρια τους, οδηγούν την ανθρωπότητα σε κάτι άλλο και πολύ καλύτερο. Οι υπόλοιποι δεν έχετε αυτή τη γνώση, δεν ξέρετε, είστε ντουβάρια, δεν έχετε και δικαίωμα να έχετε άποψη. Η επιστήμη είναι αυτό που σας είπα, είναι ο δρόμος, ο πιο καταξιωμένος, ο πιο σίγουρος σήμερα δρόμος για την αναζήτηση της αλήθειας. Η επιστήμη είναι αυτό. Όποιος λοιπόν τον ακολουθεί, που θα πρέπει να τον ακολουθούμε λίγο πολύ όλοι, ακολουθεί ένα σωστό μοντέλο προσέγγισης αλήθειας. Με επίκεντρο τη δημοκρατία ως θεσμό και πώς αυτή μετασχηματίζεται και επηρεάζεται δομικά με αυτές τις αλλαγές στη βάση και της τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμονες και αναλυτές αναφέρθηκαν στα νέα δεδομένα αλλά και στα σύγχρονα ζητούμενα σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση ή ακόμη και την οικονομική μετάβαση αναδιανομής του παγκόσμιου πλούτου. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε την ευθυκρισία μας. Η εμπειρία μας, η οποία συνήθως μάλλον δεν κάνει λάθος, αν δικαιολογείται με τον ορθολογισμό μας, πάντα μπορεί να μας οδηγεί σωστά. Και λίγο γνώσης, γι' αυτό χρειάζεται να διαβάζουμε. Δεν χρειάζεται να ξανακαλύψουμε τον κόσμο, όταν τον έχουν ανακαλύψει, το γράφουν ήδη τα βιβλία.